Εδώ ο Ολυμπιακός δημιουργεί μια αντεπίθεση. Ο Βιέρα θα δώσει πίσω στον Γκαϊτατζή. Βαθιά μπαλιά του Γκαϊτατζή. Ξεπετάγεται στον κοινό χώρο. Κρητικόπουλος ανοίγει την μπάλα, τρέχει. Προλαβαίνει το Ουρντάκο, φτάνει το σουτ πάνω στο Ουρντάκο που βγήκε στο 40 Ολυμπιακός. Ένα το σκορ ήταν 0-0. Μια παλιά του Μπούριακ, κόβει ο Γκλέζος, μπερδεύεται με τον Μπλάχιν, κόβει ο Αγγελής, μπερδεύεται και αυτός με τον Ρώσο, ο Μπλάχιν θα δώσει τον Μουνχιάν, ο Μουνχιάν θα κάνει τη σέντρα. Πηδά Βερεμέθ, πάει να αποκρούσει ο Γκλέζος, τον παρεμπόδισε ο Νισένκο, στέλνει την πάρα στη Κελεσίδη, στο 67 τον γκολ του Δυναμό, οπωσδήποτε έγινε φάουλ επί του Κελεσίδη, θα ξαναδούμε άλλο σε τη φάση. Είσαι φάουλ επί του Γκλέζου, θα ξαναδούμε τη φάση, η οποία ξεκίνησε εδώ με τη σέντρα του Μουνχιάν. Μπαλαχιφάλτσο, θα πηδήξει ο Βερεμέθ, θα τη στείλει προς την μικρή περιοχή του Ολυμπιακού. Προσπαθεί ο Γκλέζος σκύβοντας να αποκρούσει, τον σπρώχνει με τα χέρια και τον κτυπά κάπως με τα πόδια. Ο Νισένκο χάνει την ισορροπία του. Ο Γκλέζος, η μπάλα θα διεθνεί του Κερεσίδη, 1-0. Εδώ το θαυμάσιο σόλο του Μπλάχιν που εξωτέρωσε τις τέσσερις αντιπάλους και μπαίνει στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού, κάνει το σουπ.